Φοροτιμής στους ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ απέτησε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ευάγγελος Μεϊμαράκης με επίσκεψη στα φυλακισμένα μνήματα και κατάθεση στεφάνου στην επιτύμβια στήλη δίπλα από τους τάφους των αγωνιστών. Ο κύριος Μεϊμαράκης ξεναγήθηκε από εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αγωνιστών στα κελιά των μελοθανάτων και το χώρο της Αγχώνης. Στο βιβλίο επισκεπτών έγραψε: «Όσες φορές και αν καταθέσεις το σεβασμό και το θαυμασμό σου στη γενναιότητα και ανδρεία των παλικαριών αυτών, που είναι θαμμένα στον περίκλειστο αυτόν χώρο, πάλι είναι λίγες και μικρές μπροστά στο μέγεθος της θυσίας και της προσφοράς των νεκρών αυτών που στο άνθος της ηλικίας τους, συνεχίζοντας από αιώνων παράδοση, πόντισαν το δέντρο της ελευθερίας και της ζωής ενός έθνους με το αίμα της καρδιάς τους». Ακολούθως, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων μετέβη στην Αρχιεπισκοπή, όπου συναντήθηκε με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κυπρού. «Το εθνικό μας θέμα αυτή τη στιγμή έρχεται δεύτερο. Πρώτα είναι η οικονομία, που χωρίς οικονομικό υπόβαθρο δεν μπορούμε να διεξάγουμε κανέναν αγώνα». «Μας βοηθά και βοηθούμε στο κοινωνικό έργο το μεγάλο το οποίο επιτελεί, στα μηνύματα αγάπης και συναδέρφωσης και ενότητας στα οποία μας στέλνει και με τις ευλογίες της Εκκλησίας θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ένα καλύτερο αύριο». Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος χάρισε στον κύριο Μεϊμαράκη ψηφιδωτό των Αποστόλων Πέτρου και Βαρνάβα, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων δώρησε στον Μακαριώτα το χρυσό κλαδί ελιάς.